και να πάμε Α2 εθνική κατηγορία και στο κλειστό της Νεάπολης. Για μία ακόμη φορά βρεθήκαμε χθες εκεί όπου η ΑΕΛ υποδεχόταν το Παγκράτη. Η ΑΕΛ που από το 4-0 σε νίκες με ήττες έφτασε στο 4-4. Γνώρισε 4 συνεχόμενες ήττες για να επιστρέψει τελικά χθες στα θετικά αποτελέσματα 99-76. Είχε πολύ εύκολο έργο μετά το πρώτο πεντάλεπτο απέναντι στο Παγκράτη. Η διαφορά έφτασε σε κάποια φάση και τους 30 πόντους. Πρώτο σκόρερ για την ομάδα της ΑΕΛ, ο Σαριμπαλίδης. Ο Μαλτέσκιος, με συγχωρείτε, με 18. 15 έβαλε ο Σαριμπαλίδης. Και από 12, Δελιγιώργης και Τσιλούλης. Και για να μην με κυνηγάει αύριο, 15 πόντους ο Μιχάλης Πολίτης. Γιατί ήταν πολύ διψήφι. Μας ξεφεύγουν μερικές φορές. Την ώρα που ο Γυμναστικός Σύλλογος Λαρισαίων 1928 γνώριζε την ήττα στο Θολαργό 72-70. Έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον οι δηλώσεις που έκανε ο προπονητής, ο Αβραάμ Παπαδόπουλος, μετά το τέλος του αγώνα, που μίλησε για μια ομάδα πιγκουίνων. Και όσο παράξενο και αν φαίνεται αυτό, τη δικιά του ομάδα χαρακτήρισε ως ομάδα πιγκουίνων, φέρνοντας ως παράδειγμα τα ντοκιμαντέρ που δείχνουν πώς επιζούν οι πιγκουίνοι μέσα στον χιονιά και στο κρύο. Στο κρύο του πόλου, πώς ομαδικά, συγκεντρωμένοι όλοι μαζί οι πιγκουίνοι, καταφέρουν να ανταλλάσσουν θερμότητα ο ένας από τον άλλον και να επιζουν. Ομάδα πιγκουίνων, λοιπόν. Βέβαια, στο τέλος, εγώ κρατάω την τελευταία του ατάκα, ότι κάποια πράγματα στην ομάδα θα πρέπει να λειτουργήσουν πιο επαγγελματικά